Αν μην πω κάτι για την αυτή που αντιπροσωπεύει την πόλη, γιατί θα φάει βρίσιμο άσχημα. Λερναία Ίδρα η Λακούβε στην Καβάλα. Λακκούβες παγίδες παντού στην Καβάλα για διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων, δικύκλων αλλά και πεζών. Κάποιες μάλιστα από αυτές είναι μπαλωμένες, ωστόσο η εικόνα από κατάστασης που παρουσιάζουν είναι τραγελαφική. Περισσότερο με κεντρική παρά με συνοικιακή μοιάζει πλέον η οδός Κολοκοτρώνη μετά και την πτώση της γέφυρας. Το ήδη ταλαιπωρημένο οδόστρωμα από την περίοδο της Αριάδνης φαίνεται πως δεν θα αντέξει για πολύ. Πέρασαμε το μηχανάκι της προάλλης, κόμψα πίσω. Εκεί στο φαρμακείο κοντά. Απαράδεκτες είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της τηλεόρασης του Σέντερ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με τους κατοίκους της περιοχής να διαμαρτύρονται. Κίνηση, απλώς η κίνηση που υπάρχει τώρα περισσότερο λόγω της γέφυρας. Δεν γίνεται τώρα μια γειτονιά να έχει τόση κίνηση. Είναι ανεπίτρεπτο. Που δεν υπάρχει κράτος, πάντα άπης. Ας πρόσεχαν όλοι τους. Το άνερχο πάρκινγκ σίγουρα αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τους επαγγελματίες οδηγούς των αστικών λεωφορείων, καθώς μεταβίας περνούν από την οδό Κολοκοτρώνη. Τα διπλοπαρκαρισμένα, να μπορούμε και εμείς να περνάμε άνετα. Αλλιώς περνάμε, εντάξει. Το δρόμο ως επαγγελματίας οδηγός πώς το βλέπετε, θα αντέξει την κίνηση? Θέλει κάτι, έχει κάτι λακκούβες, θέλει λίγα μπαλωματάκια. Πέρασε κανείς να πει, ρε παιδιά, μήπως τίποτα αυτά εκεί πέρα. Από καμιά περνάει κανένας, ρίχνει ένα αυτό και τελειώνει η υπόθεση.